Ακριβέ μας σύντροφε Βαγγέλη, είμαστε εδώ στον τόπο σου, στη Μητρόπολη, όλοι οι άνθρωποι σου, σε μια ώρα πικρή για όλους, για την αγαπημένη σου οικογένεια πριν απ' όλα, τους φίλους, τους συντρόφους, τους συγχωριανούς σου. Όμως η πίκρα της οικογένειάς σου απαλύνεται από τη βεβαιότητα ότι έζησες μια ζωή γεμάτη, μια ζωή στην οποία έκανες δύσκολες επιλογές, τις οποίες όμως υπερασπίστηκες μέχρι το τέλος. Επιλογές οι οποίες σε αντάμειψαν με την αγάπη των πολλών και το σεβασμό όλων. Σ' αποχαιρετάμε λοιπόν σύσομοι στο τελευταίο σου ταξίδι με σεβασμό για την προσφορά σου στο κόμμα, στους αγώνες της στοχής αγροτιάς στη χώρα μας, στο λαό και την πατρίδα μας. Σ' αποχαιρετάμε υπογραμμίζοντας αυτό που και εσύ ήξερες πολύ καλά, ότι η ζωή δεν χάνεται, καταξιώνεται μέσα στους αγώνες, συνεχίζεται μέσα σε αυτόν, γιατί ο θάνατος δεν μπορεί να σταματήσει το δικό μας ιστορικό ταξίδι για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Ο σύντροφος Βαγγέλης Μπούτας αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια για την ανάπτυξη των αγώνων, των μικρομεσαίων αγροτών, για το δυνάμωμα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος πάλεψε με αφοσίωση για την εδραίωση της ιδέας, για την κοινή δράση, τη συμμαχία των φτωχών αγροτών με την εργατική τάξη. Συμπορευτήκαμε μαζί σε μεγάλους αγώνες. Αποδείξαμε στην πράξη πόσο ακαταμάχητη δύναμη έχει κοινή μας δράση, σπάζοντας αποκλισμούς, ανοίγοντας δρόμο για τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας σφυριλατήσαμε δεσμούς, αποκρούοντας στην πράξη συκοφαντίες κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού. Τα σκαντάλια, όπως αποκαλούσε και ο ίδιος. Ο σπόρος, λοιπόν, έπεσε. Η κοινωνική συμμαχία θα στεριώσει πάνω στο έδαφος των κοινών μας αγώνων. Ο σύντροφος Βαγγέλης δεν έλειψε από κανένα προσκλητήριο αγώνα, από νεολαίος μέχρι και το τέλος δουλεύοντας από πολύ νωρί τους αγροτικούς συλλόγους, αργότερα στην Ομοσπονδία, αλλά και αναπτύσσοντας δράσεις στον ίδιο τον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε. Μέσα από το Μορφωτικό Σύλλογο, αλλά και ως πρόεδρος του χωριού. Πάντα όμως μοχθώντας για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων της Υπέθρου. Η αγωνιστική του δράση αποτέλεσε παράδειγμα και ταυτόχρονα παρακαταθήκη για νεότερες γενιές αγωνιστών και συνδικαλιστών της μαχόμενης αγροτιάς. Ω γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, γεμάτος απλότητα, σεμνότητα, με τον ευθύ και από καρδιάς λόγο του θα τον θυμόμαστε πάντα με περηφάνεια. Εκεί και μέσα από εκεί που τον γνωρίσαμε, στα μπλόκα του αγώνα, μπροστά από τα τρακτέρ, πολύ περισσότερο τώρα που η επίθεση δυναμώνει ξανά. Εκεί λοιπόν, στο δρόμο που αταλάντευτα πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής του, εκφράζοντας τα δίκια και τις αγωνίες των φτωχών αγροτών, στο δρόμο που αποφασισμένοι συνεχίζουμε, μέχρι να κάνουμε κουμάντο εμείς σε ό,τι παράγουμε. Εκ μέρους, λοιπόν χιλιάδων εργατών σε όλη τη χώρα, του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Χριστίνα, στα παιδιά σου Πόπη, Σταυρούλα, Θωμά και στα εγγόνια σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει η Σύντροφη Ευάγγελη.